Καλησπέρα σας και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, στις σημαντικότερες, γιατί βέβαια όλες δεν είναι εφικτό να αναλυθούν, αλλά στις σημαντικότερες θεωρίες των προσοκρατικών. Ο Πυθαγόρας που έζησε τον έκτο με αρχές του 5ου αιώνα, 570 περίπου με 496, και οι οπαδοί του, οι πυθαγόροι, όταν μιλάμε για αυτούς, για αυτή την ομάδα φιλοσόφων, πρέπει να αναφερόμαστε από κοινού στον δάσκαλο και στους οπαδούς και στους μαθητές, πυθαγόρας και πυθαγόροι, γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε με σαφήνεια πού σταματούν οι θεωρίες του πυθαγόρα και πού αρχίζουν εκείνες των πυθαγορείων. Άρα το πιο ασφαλές είναι να τους αναφέρουμε μαζί. Ο Πυθαγόρας λοιπόν και οι Πυθαγόροι εγκαινίασαν μία νέα εποχή στο φιλοσοφικό στοχασμό. Ποια είναι τα καινούρια στοιχεία που έφεραν στη φιλοσοφία. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι ότι η φιλοσοφία πάβει πλέον να είναι μόνο έρευνα για την αρχή του κόσμου και γίνεται και τρόπος ζωής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά με τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγορείους. Ένα, γίνεται λοιπόν ένας τρόπος ζωής που αποσκοπούσε στην τελείωση του ανθρώπου Δια της επιστήμης, της μουσικής, της άσκησης, της αρετής Έτσι ώστε αυτός να γίνει κατά το δυνατό όμοιος με το Θεό Αποσκοπούσε επίσης στη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης Ανάμεσα στον άνθρωπο και το σύμπαν Αλλά και σε κάτι πολύ πρακτικό Στην αναμόρφωση των πόλεων Με την εφαρμογή μιας πολιτικής ισότητας Δικαιοσύνης η δικαιοσύνη ήταν το κέντρο της ηθικής για όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, και όχι μόνο, αξιοκρατίας, ευνομίας και σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Η ηθική αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, και η πολιτική βέβαια, φιλοσοφία, γιατί πλέον σκοπός της φιλοσοφίας δεν είναι μόνο να βρει την αλήθεια για την αρχή του κόσμου, αλλά να διδάξει τον άνθρωπο να ζει σωστά, προκειμένου να γίνει ευδαίμων. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγορείους από τους προηγουμένους φιλοσόφους. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απάντηση που δίδουν αυτοί στο γνωστό ερώτημα περί της αρχής του κόσμου. Για πρώτη φορά, αρχή του κόσμου δεν είναι πλέον ένα υλικό στοιχείο, αλλά η αριθμή. Δηλαδή, μία νοητική κατασκευή με αυστηρά λογική δομή. Μία λοιπόν απάντηση εντελώς διαφορετικού τύπου. Το τρίτο σημείο που τους διαφοροποιεί είναι ότι πλέον για πρώτη φορά δρούν ως ομάδα. Δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι για πρώτη φορά ιδρύουν σχολή, γιατί η σχολή πρώτη φορά ιδρύθηκε από τον Πλάτωνα με την καθιερωμένη σημασία των πανεπιστημίων ας πούμε με τον Πλάτωνα λοιπόν, με την Ακαδημία και κατόπιν με το Λίγιο του Αριστοτέλη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα μου πείτε και γιατί οι Πυθαγόροι αφού δίδασκαν τις τόσες επιστήμες και ομαδικά δρούσαν, δεν είχαν ιδρύσει σχολή, γιατί παράλληλα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα ήταν και μια θρησκευτική και πολιτική ομάδα. Άρα όταν αναφερόμαστε στην ομάδα αυτή είναι καλύτερα αντί του όρου σχολή να χρησιμοποιούμε τον όρο αδελφότητα όπως και σήμερα στα μοναστήρια χρησιμοποιείται εξάλλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι δρούν σε ομάδα και σήμερα ακόμη γίνονται συνέδρια όπου ο κάθε ερευνητής εκθέτει την άποψή του, αλλά υπάρχουν και συνομιλητές. Μπορεί να σφάλει κάπου τότε, κάποιος άλλος εξίσου ικανός επιστήμων θα μπορεί να τον ελέγξει θα μπορεί να εντοπίσει τυχόν σφάλματα. Και οπωσδήποτε θα γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό στην επιστήμη που τη δίνει όθηση να βαδίσει μπροστά. Αυτό συνέβαινε λοιπόν στην αδελφότητα των Πυθαγορείων, στην εξέταση των προβλημάτων και σήμερα ακόμη πέρα από τα συνέδρια συγκροτούνται συχνά ομάδε για να ερευνήσουν διάφορα επιστημονικά ζητήματα. Θεωρείται ασφαλέστερο από το να ερευνά ένα άνθρωπο μόνο του, όπω έκαναν η μιλήσει και μετά από τους Πυθαγορείους επίσης κάποιοι υπόλοιποι προσωπικοί Σχεδόν οι υπόλοιποι γιατί συμβαίνει κάτι αντίστοιχο ίσως, ίσως με τον Λεύκη υπό το Δημόκτο και τους περί αυτούς ετέρους Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ε, δρούν λοιπόν συλλογικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και το τέταρτο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, ότι καθιερώνουν πλέον στην παιδεία, στην εκπαίδευση, βαθμίδες όπου οι μαθητές πρέπει να περάσουν από την κατώτερη για να ανέλθουν στην υψηλότερη βαθμίδα, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα βέβαια, σήμερα είναι πάρα πολλές πια οι βαθμίδες, ατελείωτες τα λέγαμε όσο ζει ο άνθρωπος, αυτές αυξάνονται, πριν ήταν το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τώρα έγινε το... Το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, μεταδιδακτορική έρευνα και δεν τελειώνει ποτέ αυτό, αυτή όλη η όλη σειρά των βαθμίδων. Αυτό που πρώτοι οι Πυθαγόροι επίση το καθιέρωσαν, οι βαθμίδε στην εκπαίδευση, απλούστερε βέβαια βαθμίδε, αλλά βαθμίδε οπωσδήποτε, καθώ και η κλάδη των επιστήμων. Η διαφορετική και επικείλικη κλάδη των επιστήμων που διδάσκονταν στη σχολή. <κυκλή> Αυτά είναι λοιπόν τα σπουδαιότερα από τα καινούργια στοιχεία που φέρνουν οι του και Πυθαγόρη στην φιλοσοφία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα με αυτούς, ότι δεν υπάρχουν γνήσια αποσπάσματα πριν από τον φιλόλογο, δηλαδή πριν από τον 5ο αιώνα. Ό, οι, όσοι έζησαν την ίδια εποχή με τον Πυθαγόρα, δηλαδή περίπου τον 6ο αιώνα, οι αρχαίοι Πυθαγόροι, γιατί υπάρχει ο αρχαίος, ο μέσος και ο νεότερος Πυθαγορισμός, και βεβαίω οι νέο Πιθαγόροι, ω και σήμερα ακόμα υπάρχουν κάποιε παρόμοιε ομάδε. Όσοι λοιπόν έζησαν τον 6ο αιώνα σύγχρονη ας πούμε, την Πιθαγόρα, στην αρχαία περίοδο τη Πιθαγόρια αδελφότητα, δεν έχουν αφήσει κανένα γραπτό κείμενο. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα όταν θέλουμε να μελετήσουμε το τι είπαν αυτοί. Υπήρχε λοιπόν ένας πολύ αυστηρός κανόνας μυστικότητας στην αδελφότητα. Θα μου πείτε γιατί να υπάρχει αυτό. Ε, δύο είναι οι πιο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η, 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 η ομάδα αυτή, η αδελφότητα αυτή, όπως είπα και πριν, αποτελούσε μία θρησκευτική ε, αίρεση. Πολύ κοντά με εκείνη των Ορφικών, γι' αυτό και πολύ συχνά αναφέρονται στους πιθαγόριου. Θα δούμε στο τέλος τις λίγες διαφορές. Στα κυριότερα δόγματα είχαν ομοιότητες όσον αφορά την αθανασία της ψυχής, ε, τη σχέση ανθρώπων θεών κλπ, την καθαρότητα του βίου, ορφικός βίος ή ορφική, πυθαγόριος βίος ή πυθαγόρη. Ε, υπήρχαν λοιπόν ομοιότητες πολλές, αλλά α, εξού και η ορφική ήταν μυστικιστικό ρεύμα, μυστικιστική ε, ομάδα, γιατί ε, ε, εν δρούσαν αφού ήταν εκτός της επίσημης θρησκείας και κινδύνευαν να διωχθούν. Άρα ο ένας ήταν για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων και ο δεύτερος επίσης λόγω για την ασφάλειά τους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Γιατί τόσο ο Πυθαγόρας όσο και οι οπαδοί του είχαν δημοκρατικές παρά την αυστηρή ιεραρχία όπως θα δούμε που επικρατούσε στη σχολή όσον αφορά την πολιτική είχαν δημοκρατικές ιδέες και δεν ήταν όλα τα καθεστώτα δημοκρατικά τότε, ας πούμε στη ΣΑΜΟ, από την οποία προέρχεται ο Πυθαγόρας, όπως γνωρίζουμε, την εποχή του κυριαρχούσε ο Τύραννος ο Πολυκράτης. Άρα έπρεπε να δρουν σε μυστικό κύκλο, θα λέγαμε, αυτοί οι ερευνητές. Και βεβαίως υπάρχει και ένας άλλος λόγος, αυτής της μυστικότητας, ότι θεωρούσαν ότι έπρεπε να μοιηθούν, ακριβώς όπως και οι Πυθαγόροι, τόσο στα θρησκευτικά τους δόγματα, όσο και στη γνώση, στη γνώση βεβαίως το μοιηθούν μπαίνει σε εισαγωγικά, να μοιηθούν και κανένας άσχετος, κανένας αμύητος, δεν μπορούσε να μπει στην αίρεσή τους, στην αδελφότητά τους. Άρα δεν ήταν για όλο το κοινό, ούτε οι επιστημονικέ του απόψει, ούτε βέβαια οι θρησκευτικέ ή οι πολιτικέ του. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν, απαγορευόταν πολύ αυστηρά να ανακοινώνουν και τα αποτελέσματα των ερευνών του, αλλά και το τι γινόταν μέσα στην αδελφότητα. Λέει συγκεκριμένα ο Ιάμβληχο. ο Ιάμβληχο είναι ένα εκ των τριών βιογράφων του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων που βεβαίως πολύ μετά από αυτούς έδρασαν, δηλαδή ο ήταν τρεις αυτοί, ο Διογένης ο Λαέρτιος, τον τρίτο με τέταρτο μετά Χριστόν αιώνα, φανταστε πόσους αιώνες μετά, ο Πορφύριος και ο Ιάμβληχος, ο Ιάμβληχος ακόμη μεταγενέστερος, έγραψαν περί αυτών. Βεβαίως όταν έγραφαν πια αυτοί, εφόρτωσαν τα κείμενά τους με πολλά μυθολογικά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται βέβαια στην πραγματικότητα, πολλοί αιώνε μετά. Μας λέει λοιπόν ο Ιάβληχος, τα κυριότατα των εαυτών δογμάτων απόλυτα εν εαυτής διεφύλατων άπαντες, αΐ. Τα κυριότερα δηλαδή τα, τα πιο βασικά από τα δόγματά τους τα εφύλαταν μυστικά. Ε, Βεβαίω υπήρχαν βαθμίδε μίση. Στην πρώτη βαθμίδα μπορούσαν περισσότεροι να εισέλθουν, αλλά στην ανώτερη όλο και λιγότεροι. Και δεν επιτρεπόταν στου αμήτου ή σε εκείνου που δεν είχαν τι απαραίτητε ικανότητε ή τη θέληση να μπουν στη δεύτερη βαθμίδα να παρακολουθήσουν τα λεπτομερές, τις λεπτομερέστερες και βαθύτερες θεωρίες τους. Εξού και οι ορφικοί έλεγαν εκάς η βέβηλη. Έξω δηλαδή από την ομάδα η βέβηλη ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν μύθει. Δεν μπορούσαν να μπουν και αυτό το είχαν κρατήσει και οι επιθαγόροι. Και οι πρώτοι χριστιανοί. Εξού και σήμερα λέμε τα, στήρα τα στήρα εν σοφία πρόσχομαι. Δηλαδή κλείστε τις στήρε να μην μπουν μέσα οι αμύητοι. <coughs> Απόλυτα λοιπόν είναι αυτής διεφύλατων άπαντε σαΐ. Με τα ακριβού εχεμηθεία προ του εξωτερικού, εξωτερικοί ήταν αυτοί που δεν ανήκαν στην αδελφότητα, ακριβή, με πάρα πολύ μεγάλη εχεμήθεια. Συνέβαιναν όλα μέσα στην αδερφότητα αυτή και διατηρούσαν αγράφους μνήμη τα, τις ε, γνώσεις τους, στη μνήμη τους μόνο, άπερ μυστήρια θεών με τα παραδιδόντες, όπως τα μυστήρια στα ορφικούς και στα άλλα, ε, δεν ήταν μόνο βέβαια οι ορφικοί, υπήρχαν και άλλες ομάδες μυστικιστών, όπως αυτοί λοιπόν μόνο στους μοιημένους τα παρέδαν, έτσι και οι Πυθαγόροι τα παρέδαν μόνο σε αυτούς που είχαν εισαχθεί στη δεύτερη βαθμίδα της αδελφότητας. Και μανθανόμενα εντός τείχων μόνον, εγνωρίζετο, σε κλειστό λοιπόν πολύ περιβάλλον, γινόταν η διδασκαλία. Ε, πριν πούμε σε λεπτομέρειες, να πούμε ότι ο Πυθαγόρας δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο από όλους τους μεταγενέστερους φιλοσόφους. Από επικρίθηκε, ενώ από άλλους εξυμνήθηκε ως εξαιρετική προσωπικότητα. Ας πούμε, λένε για τον ξενοφάνη ότι μάλλον τον ηρωνευόταν όταν άκουσε τη φωνή ενός σκυλιού και αναγνώρισε έναν φίλο του πεθαμένο. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι πρόκειται περί σε αυτό. Ο Ιράθλος όμως σαφώς τον κατηγορεί. Ε, του λέει ότι είναι αρχηγό απαταιώνων, ότι επειδή θεωρούσαν ότι κατασύγαζε τις θύελες, ότι επικοινωνούσε με τα ζώα, κυρίως με τα ε, πουλιά, τα μεγάλα, ε, ψαϊτούς και τα σχετικά με, αυ, με αυτούς, ε, και θεώρησε ότι δεν ήταν ε, ένας ερευνητής σωστός, βεβαίως σφάλι. Και αλλά οι περισσότεροι τον εθαύμασαν πολύ και σε αυτούς ανήκει ο Εμπεδοκλής, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ο οποίος έγραψε ολόκληρο σύγγραμμα περί των Πυθαγορείων, αλλά δυστυχώς χάθηκε. Και... Ε, μας λέει όμως μερικά πράγματα για τους Πυθαγορείους μέσα στα μετά τα φυσικά του. Βεβαίως δεν είναι γνήσια, αφού δεν είναι των ίδιων των Πυθαγορείων. Επιπλέον ο Ηράκλειο κατέκρινε την πολυμάθειά του, λε και είναι κακό να γνωρίζει πολλά ένα άνθρωπο. Γιατί θεωρούσε ο Ηράκλειο ότι αυτή δεν συντελεί στην καλλιέργεια του νου. Έλεγε, Πολυμαθή είναι έχει ου διδάσκει. Ότι πολυμάθει, όπω ήταν Πολυμαθή ο Πιθαγόρα, δεν μα διδάσκει να σκεπτόμαστε σωστά. Και τον αναφέρει ω παράδειγμα. Ε, Απέναντίον, όπω είπαμε, ο Εμπεδοκλή θαύμαζε απεριόριστα στη σοφία του, ο Πλάτων. Ε, λέει ότι αγαπήθηκε διαφερόντος, δηλαδή πάρα πολύ, από του οπαδού του. Και αναφέρει επίσης ο Πλάτων για τις δύο αδελφές επιστήμες, δηλαδή τη γεωμετρία και την αστρονομία, όπως έτσι τις θεωρούσαν οι Δηλαδή κάνει κάποιες νίκες και επίσης μιλάει για τον Πυθαγόριο 2. Ο Αριστοτέλης πάλι, εκτός από το σύγγραμμα περί Πυθαγορείων, το οποίο όπως είπαμε χάθηκε, στα μετά τα φυσικά του, εκθέτει την πυθαγόρια θεωρία περί των αριθμών, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, ως αρχών των όντων. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα του ενός πολύ σημαντικού διανοητή να θαυμάζεται περιόριστα και να μισείται σφοδρά, δεν είναι μόνο... Δεν απαντάτε μόνο στην περίπτωση του Πυθαγόρα. Ας πούμε, συνέβη και με το Σοκράτη, όμως ε, εδώ στήχησε και στον Πυθαγόρα τη ζωή αυτή η εχθρότητα που είχε δημιουργηθεί όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το πλήθος πολλές φορές παρασύρεται από δημαγωγούς και μπορεί ένα σπουδαίο άνθρωπο να τον μισήσει και να θελήσει το θάνατό του, έστω και αν μετανοήσει αργότερα γι' αυτό. Δηλαδή δεν μειώνει την τεράστια αξία του Πυθαγόρα η εχθρική στάση των αδαών ή των προκατηλημένων. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον αρχαίο πυθαγορισμό, τόσο περισσότερο πληθαίνουν οι πληροφορίες μας για την πυθαγόρια κοινότητα. Ας δούμε τώρα και ποιες είναι οι πληροφορίες μας αυτές, από όπου και αν προέρχονται, συνήθως όπως είπα, προέρχονται από το Διογέννη Λαέρτιο, τον Πορφύριο και τον Ιάμβληχο μεταγενέστερους δηλαδή δοξογράφους. Οι Πυθαγόροι, ε, είπαμε, για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο αδελφότητα, η σχολή εντό εισαγωγικών, στην οποία εδέχονται όλους όσους έκριναν άξιους. Μπορούσαν εκείνοι να φοιτήσουν Έλληνες, ξένοι, άνδρες ή γυναίκες. Οι γυναίκες να φοιτήσουν σε ανώτατη, ας πούμε, εκπαίδευση ή σχολή, σε εισαγωγικά, ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη. Σε αυτή λοιπόν την αδελφότητα επικρατούσε τέλεια οργάνωση και ένα αυστηρά ιεραρχικό σύστημα παιδείας και έρευνας. Αυτή η πυθαγόρια κοινότητα είχε πολλές ονομασίες που δείχνουν ακριβώς και το περιεχόμενό της. Ονομαζόταν εταιρεία, εταίρος. Εταιρεία λοιπόν δεν σημαίνει ότι Σήμερα ο όρος παρασήμενε κοινωνία ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους με φιλικούς δεσμούς. Η φιλία ήταν περάνο όλων των άλλων συναισθημάτων στην πυθαγόρια κοινότητα. Γι' αυτό και ετέρος ήταν ο φίλος. Σύλλογος, εντάξει, περίπου με το σημερινή σημασία. Συνέδριο, συνεδρίαζαν, συζητούσαν. Έρεση, βεβαίως ήταν κάτι το διαφορετικό από τα επίσημα δόγματα. Διατριβή, όχι ακριβώς ό,τι σημαίνει σήμερα, σήμαινε συστηματική συναναστροφή κάθε μέλους της κοινότητας με τα άλλα. Δηλαδή, όχι όπως τώρα κάνουμε μάθημα, κοιτάμε, πέρασε η ώρα για μας, παρά όσο ήθελαν μπορούσαν να μείνουν στην Πυθαγόρια κοινότητα και εφόρου ζωή. Έδρασε, όπως είπα και πριν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δύο αιώνες περίπου έκτος με τέταρτος αιώνας και ακόμη συνεχίστηκε ως νεοπυθαγορισμός, και σας είπα ότι διαιρείται σε τρεις περιόδους. Τώρα στον αρχαίο πυθαγορισμό ε, γνωστά ονόματα είναι ο Ήπασος, ο Παρμενίσκος, ο Βροντίνος, στον μέσο ο Φιλόλος πάρα πολύ σημαντικό, ο Αλκμέων ο Κροτονιάτης, ο Πάρον, ο Μηνίας και άλλοι και στον ύστερο ο Υπόδαμος, ο Θεόδωρος σπουδαίος μαθηματικός, ο Αρχίτας ο Ταραντίνος που ήταν και φίλος στενός του Πλάτωνος και προφανώς τον εμείησε στα δόγματα των Πυθαγορείων, ο Δάμων και ο Φινδίας, οι γνωστοί δύο φίλοι που ο ένας πήρε τη θέση του άλλου που είχε καταδικαστεί σε θάνατο, θα, το, θα τα πούμε συνέχεια, ο έκφαντος και άλλοι. Ε, στ, α, ε, μέσα σε παρένθεση, δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό, αλλά για να δείτε πόσο αυστηροί ήταν με εκείνους οι οποίοι διαφωνούσαν με τις καθιερωμένες απόψεις της σχολής ή τα απαγορευτικά σήματα που είχαν δώσει. Ο ύπασος ε, ε, που ανήκε στους αρχαίους πυθαγορείους, ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά μ, από το Μεταπόντιο, 5ο αιώνα έδρασε αυτός, ανακάλυψε τους ασημέτρους αριθμούς. Δηλαδή, διαπίστωσε ότι υπάρχει ασημετρία των ριζών τετραγώνου, της τετραγωνικής ρίζας του 2. Ας το πούμε απλούστερα. Ε, οι Πυθαγόροι θεωρούσαν ότι οι αριθμοί ως ε, τέλεια, τέλειες έννοιες πρέπει να είναι ακέραιοι όλοι. Ο ύπαστο όμως διαπίστωσε ότι αν διαιρέσουμε παραδείγματο χάρη το 5 με το 3, δεν καταλήγουμε, και όχι μόνο, και άλλε περιπτώσει έχουμε παρόμοιε, δεν καταλήγουμε σε ακέραιο αριθμό. Έχουμε 1, κόμμα και δεκαδικού αριθμού. Αυτό, του λεγόμενου ασημέτρου. αυτό ήταν χτύπημα κέριο για τι πεπιθήσει των Πυθαγορείων. Και αντί να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, εξεδίωξαν τον Ήπασο από τη σχολή. Και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί δεν φτάνει ότι ε, ανακάλυψε αυτό, κάτι που ήταν ασύμβατο με τις δικές τους θεωρίες, αλλά το κοινοποίησε κιόλα, όπου απαγορευόταν ζητά και κατηγορηματικά ε, να συμβεί αυτό το πράγμα. Επίσης, τέλο πάντων, διατύπωσε και άλλες θεωρίες. Ας πούμε ότι οι αναλογίες μεταξύ των πλευρών των ισοσκελών ορθογόνων τριγώνων δεν αποδίδονται, πάντοτε με, δεν αποδίδονται με ακέραιους αριθμούς και άλλα. Και κυρίως ότι κοινολόγησε αυτές τους τις απόψεις. Και όχι μόνο αποβλήθηκε, αλλά τον θεωρούσαν και νεκρό. Για, για, αυτούς δεν υπήρχε καν. Ας δούμε τι γνωρίζουμε για τον Πυθαγόρα. Βεβαίως, αυτά όλα που μας δίνουν οι τρεις βιογράφοι του, τον παριστάνουν Θεό ω εξαιρετική προσωπικότητα. Θρησκευτικό αναμορφωτής. Α, επίση πολύπλευρο ερευνητή. Δεν περιοριζόταν σε μία μόνο επιστήμη. Τώρα, βέβαια, κάποιοι μελετητέ διαφωνούν και θεωρούν ότι ο Πιθαγόρα κυρίω και οι αρχαίοι Πιθαγόροι κυρίω με θρησκευτικά θέματα ασχολούνται... και τα μαθηματικά καλλιεργήθηκαν κυρίω από τον φιλόλογο και εξή, αλλά και εκεί διαφωνούν οι μελετητές, οι σημερινοί. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Τέλος πάντων. Έχει παραδοθεί πάντω από του τρει βιογράφου ότι καλλιεργούσε όλε τι επιστήμε. Σήμερα, άμα είσαι μαθηματικό και σου πούν να ενδιαφερθεί για τη φιλολογία, υπάρχουν βέβαια κάποιε εξαιρέσει οι οποίε επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θα σου πούν ότι δεν μπορεί να ασχολείσαι και με άλλα, αφού είσαι σε άλλο πεδίο. Ε, για τον Πιθαγόρα δεν ίσχυε αυτό το πράγμα βέβαια. Ήταν λοιπόν προφήτη, μαθηματικό, φυσικό, ιατρό, αστρονόμο, μουσικό, πολιτικό στοχαστή φιλόσοφος. Εκτός της φυσικής του ευθείας και της οφροσύνης του, στην πνευματική του ανάπτυξη και στην αρετή του συνέβαλε ο χαρακτήρας του, η εγκράτεια και η ηρεμία που τον χαρακτήριζαν, το εξαιρετικό του μυαλό βέβαια, αλλά όχι μόνο η αριστοκρατική του καταγωγή, το οποίο σήμαινε ότι πήρε την καλύτερη δυνατή παιδεία. Γιατί δυστυχώς η παιδεία από τότε μέχρι και σήμερα χρειάζεται και χρήματα για να είναι Καλή, για να είναι πολύ καλή. Έτσι μπόρεσε να μαθητεύσει στους καλύτερους δασκάλους της εποχής. Κρεόφιλος, Φερεκίδης, φιλόσοφη δηλαδή. Ο Φερεκίδης γνωστός ορθικός. Θαλής Αναξίμανδρος. Και επίσης ταξίδεψε πάρα πολύ. Είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη ε, του πλανήτη μας. Τώρα βέβαια οι βιογράφοι ίσως υπερβάλλουν, αλλά και... Το ενδέκατο να είναι αληθές από αυτά τα οποία μα λένε. Είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι όποιο ταξιδεύει και το μυαλό του διευρύνει και βεβαίω τι γνώσει του. Έτσι γνωρίζουμε ότι πήγε στην Αίγυπτο και εκεί μήθηκε μοιήθηκε από τους ιερείς της Αιγύπτου, διδάχτηκε μάλλον τα μαθηματικά και τη θρησκεία τους βέβαια. Επίσης πήγε στη Σιδώνα, στη Φινίκη, στη Συρία, στη Χαλδαία, Περσία, ακόμα και στην Ινδία λένε. Στην Αίγυπτο βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ήταν κοντά στην Ελλάδα και, πολύ, και ο Πλάτων ακόμη πήγε και πολλοί πήγαιναν γιατί ήταν μια χώρα με αρχαίο πολιτισμό και σπουδαίες επιστήμες, τουλάχιστον ως προς τα μαθηματικά και την αστρονομία. Αφού λοιπόν περιπλανήθηκε σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο, χάρη της γνώσεως βεβαίως, όχι χάρη ψυχαγωγίας, επέστρεψε στη Σάμο, στον τόπο της καταγωγής του, όπου ίδρυσε την πρώτη πυθαγόρια κοινότητα χωρί επιτυχία, ιδιαίτερη στην αρχή, αλλά επιπλέον με πολύ δυσαρέσκεια διαπίστωσε ότι εκεί ήταν τύρανο ο Πολυκράτη, ένα πολύ στιγμό κυβερνήτη, βέβαια ενδυνάμωσε την ισχύ της Σάμου, όμως ως προς τους πολίτες δεν άφηνε καμία ελευθερία. Συνεπώς ο Πυθαγόρας δεν μπορούσε να μείνει εκεί και έφυγε, κατάλληλος εξορίστηκε, Κατάλληλος έφυγε με τη θέλησή του, έφυγε λοιπόν μαζί με τους μαθητές του και πήγε στην Κάτω Ιταλία, μάλιστα πήρε και την σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης μέλος της σχολής, στην Κάτω Ιταλία, στη Σίβαρη και κατόπιν στον Κρότονα, όπου η διδασκαλία του είχε μεγάλη απήχηση και ο ίδιος θεωρήθηκε γρήγορα ως αυθεντία. Έτσι έχουμε πλέον μεταφορά της φιλοσοφίας από τη Μικρά Ασία στην Κάτω Ιταλία στη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε εκεί επίση ανθούσε ο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί όμω τον Κρότονα συνέβησαν και πολύ δυσάρεστα γεγονότα για τους Πυθαγορείους. Τι συνέβη, το 510. Κατέλαβε την εξουσία το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα μου πείτε και πού είναι το πρόβλημα, αφού και αυτή οι Δημοκράτε ήταν ω προ τι πολιτικέ Το πρόβλημα ήταν ότι του διέβαλε και μάλιστα τους διέβαλε ένας αριστοκράτης, ονόματι Κύλων, ο οποίος δεν είχε γίνει δεκτός στην Πυθαγόρια κοινότητα λόγω της ε, ανέδειάς του και του οργύλου χαρακτήρα του και ήθελε να τους εκδικηθεί. Αυτός λοιπόν είχε πρόσβαση, παρότι αριστοκράτης, σε κάποιους από τους κυβερνώντες και τους έπεισε ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία να υπάρχει μέσα στην πόλη τους μία μυστική ομάδα ανθρώπων και μάλιστα πολλών ανθρώπων και την εποχή εκείνη γύρω στους 300, για τους οποίους δεν ήξεραν τι, τι κάνουν ούτε τι πολιτικά πιστεύω είχαν τους κατάφερε λοιπόν να τους τρομοκρατήσει ότι κινδύνευε το καθεστώς της Δημοκρατίας από τους Πυθαγορείους οι οποίοι βέβαια ζούσαν εκεί Τους έπεισε λοιπόν τόσο πολύ ώστε κατάφερε να εξαγριώσει το πλήθος εναντίον τους και βεβαίως και εναντίον του Πυθαγόρα και το πλήθος αυτό το εξαγριωμένο πυρπόλησε το σπίτι του στρατηγού, ενός στρατηγού του Μήλωνο συγκεκριμένα, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 40 πυθαγόροι για να συνεδριάσουν και να συμφάγουν και τους εξόντωσε σχεδόν όλους εκτός δύο, του Αρχίπου και του Λύσιδος, οι οποίοι έφυγαν αυτή και όλοι οι άλλοι βεβαίω Πιθαγόροι που βρίσκονται στην Ιταλία και ε, οι περισσότεροι επέστρεψαν στην κυρίω Ελλάδα όπου ίδρυσαν πιθαγόριου συλλόγου. Πολλού πιθαγόριου συλλόγου. Τώρα, όσον αφορά το τέλος του Πιθαγόρα, δεν γνωρίζουμε τίποτα με ακρίβεια. Οι μαρτυρίε ποικίλουν. Η ε, πικρατέστερη είναι εκείνη του Αριστοξένου σύμφωνα με την οποία ο φιλόσοφος βλέποντας τις εχθρικέ διαθέσεις του πλήθους πριν επιτεθεί στην ομάδα των Πυθαγορείων κατέφυγε στο Μεταπόντιο, μία άλλη πόλη της κάτω Ιταλίας και εκεί πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Όμως ο Διογένης ο Λαέρτιος μας λέει Μα δίνει άλλη εκδοχή. Μα λέει ότι φωνέθηκε από του διώκτε του ότι ήταν ανάμεσα σε αυτού που βρέθηκαν στο σπίτι του Μήλωνο. Και φωνεύτηκε προσπαθώντας να φύγει και συγκεκριμένα όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα χωράφι με κιάμους, δηλαδή με κουκιά, είχαν απαγορευτικό, οι Πυθαγόροι δεν θέλανε ούτε να τρώγουν τα κουκιά ούτε να πατούν μέσα σε χωράφι με αυτά, θεωρείται ας πούμε καταραμένο φυτό και ότι τον συνέλεβαν και τον εισκότουσαν με ερωτηματικό βέβαια. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές, επίσης πολύ διαδομένη είναι εκείνη ότι όταν έφυγε από τον Κρότονα, φυγαδεύτηκε από του μαθητέ του, πήγε στο Μεταπόντιο, όπου όμω αντιμετώπισε πάλι την εχθρότητα, μεγάλη εχθρότητα του πλήθου, των πολιτών, και τότε κατέφυγε στον νότο των Μουσών. Δεν μπορούσαν οι Κέτοι να σκοτώσουν, ήταν πολύ μυαρό, μυαρή πράξη αυτή, και εκεί πέθανε από αστεία. Όπω και αν έχει, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να δούμε τι γινόταν μέσα στη σχολή. θα έλεγα να μην αρχίσουμε κάτι να λέμε γι' αυτό, επειδή είναι ένα ενιαίο θέμα, να μην το διασπάσουμε, να τελειώσουμε εδώ για σήμερα και να δούμε τα υπόλοιπα στο επόμενο μάθημα. Σας ευχαριστώ.